Σήμερα το κράτος δήλωσε ότι εφαρμόζει τον νέο νόμο για τις διαδηλώσεις στη δική μας κινητοποίηση, προσπαθώντας να φημώσει το στόμα μας, τη φωνή μας, τη διεκδίκησή μας. Όμως η ζωή τους ανατρέπει. Είμαστε εδώ και δεν τους φοβόμαστε. Είμαστε εδώ και μαζί μας είναι με την ψυχή τους οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν ανάγκη την τέχνη και τον πολιτισμό. Είναι οι μαθητές μας, είναι οι γονείς τους, είναι όλοι εκείνοι που θεωρούν την τέχνη δικαίωμα κάθε ανθρώπου, που τη θεωρούν κοινωνικό αγαθό. Βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια η οικαστική την επιδείνωση της θέσης των καλλιτεχνών και συνολικότερα των δημιουργών, επιδείνωση που αθροίζεται χρόνο με το χρόνο, με νέα προβλήματα που στραγγαλίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία. Προβλήματα από την πολιτική που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις διαχρονικά, υπηρετώντας το δόγμα «Η τέχνη είναι εμπόρευμα», όπως απορρέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που από το 1993 την έχει κατατάξει στη Συμφωνία της ΓΑΤ για τα εμπορεύματα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις κυβερνήσεις, η τέχνη ήταν και είναι ένα πεδίο κερδοφορίας, λαμπρό, για τους επενδυτές, τους οποίους αναγορεύουν και σε ρυθμιστές της καλλιτεχνικής ζωής και τους δίνουν γη και είδων, όπως με τον νόμο του Ακροπόλ που συντηριούργησαν η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση, όπου φτιάχνουν ένα διευθυντήριο που θα ορίζει την ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης ερήμην των καλλιτεχνών. Εκεί ομονοούν όλοι οι άλλοι. Στα χρόνια προβλήματα των οικαστικών καλλιτεχνών, στην ανεργία, στην έλλειψη ασφάλισης και σύνταξης, ήρθαν και προστέθηκαν ο νόμος για τις δημόσιες προμήθειες το 2006 που τσάκισε τους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς. Η άρνηση τόσο των προηγούμενων όσο και της σημερινής κυβέρνησης να εφαρμόσουν τον ψηφισμένο από το 1997 νόμο για τη διάθεση του 1% των δημοσίων κτηρίων για τη δημιουργία και τοποθέτηση έργων οικαστικών σε δημόσιους χώρους και κτίρια. Οι νέοι νόμοι για την παιδεία. Ήρθε το 2016 η απόφαση Φίλη για τις αναθέσεις. Ο νόμος Γαβρόβλου για το προσοντολόγιο. Ο νόμος για την αναγνώριση των κολεγίων του Υπουργείου Παιδείας της σημερινής κυβέρνησης. Και το κερασάκι, η απόφαση του Ιουνίου να καταργηθούν οι τέχνες, τα εικαστικά και η μουσική από το Λύκειο. Αποτέλεσμα αυτών, το ότι στερούν την αισθητική αγωγή από τη γενική παιδεία, από όλους τους μαθητές που τους προσανατολίζουν να γίνουν φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό, που βάζουν ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση αφού καταργούν πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για 13 ανώτατες σχολές, στέλνοντας υποχρεωτικά τα παιδιά όσων τα έχουν αποκλειστικά στα φροντιστήρια, αφήνοντας παράλληλα στην ανεργία εκατοντάδες αναπληρωτές καθηγητές καλλιτέχνες. Στα προβλήματα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον COVID-19, προστίθεται και η νέα οικονομική κρίση. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να εξαπατήσει το χώρο των οικαστικών καλλιτεχνών, εξαγγέλλοντας δήθεν 15 εκατομμύρια για τη στήριξη του πολιτισμού το Μάιο. Από αυτά, στους καλλιτέχνες έδωσε πριν λίγες μέρες 100.000 ευρώ για 6.500 οικαστικούς καλλιτέχνες που πλήττονται. Όλα τα άλλα χρήματα διαμοιράζονται σε μεσάζοντες, εμπόρους, επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα θέσπισε το Μητρό Καλλιτεχνών στο Υπουργείο Εργασίας με σκοπό να ελέγξει και να περιορίσει το χώρο. Καταγγέλουμε ότι η κυβέρνηση από τον Μάιο αρνείται να δώσει διευκρινήσεις απαραίτητες για τη χρήση του Μητρώου που τις τα έχουμε ζητήσει, που ειδικά για τους οικαστικούς αντίκειται στην ίδια την επαγγελματική μας υπόσταση και διάρθρωση. Το Μάιο ο Υπουργός είχε διαβεβαιώσει ότι το Μητρό δεν θα σχετίζεται με επιχορηγήσεις λόγω COVID. Σήμερα αντίθετα αφήνει τους οικαστικούς έξω από κάθε οικονομική ενίσχυση
για την πανδημία, αφού προϋπόθεση των εξαγγελιών της περασμένης εβδομάδας είναι η υπαγωγή στο Μητρό στην Εργάνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να δώσει εξήγηση για αυτή την εξαπάτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε εδώ, ζωγράφοι, λήφτες, χαράκτες, κεραμίστες, αγιογράφοι, σκηνογράφοι, που δουλεύουν όλοι οι καστικοί του ελεύθερου επάγγελμα, όσοι δουλεύουν στο ελεύθερο επάγγελμα, που τσακίζονται από την απάνθρωπη φορολογία, που βλέπουν χρόνο με το χρόνο να φημώνεται το έργο τους, η τέχνη τους, αποτέλεσμα της απαξίωσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είμαστε εδώ, οι καστικοί εκπαιδευτικοί, και διεκδικούμε κανένα σχολείο χωρίς τέχνη, κανένα σχολείο χωρίς καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς. Διεκδικούμε κάλυψη των πραγματικών κενών, μονιμοποίηση όλων των ως τώρα αναπληρωτών. Είμαστε εδώ καταγγέλλοντας την πολιτική που εμπλέκεται στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ατοικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παίρνουν κίνδυνο πολέμου μεγάλο σήμερα για τη χώρα μας. Καταγγέλουμε την πολιτική εκείνη απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έφερε σήμερα την άθλια κατάσταση που ζει από χτες η Μόρια, που πλήττει όχι μόνο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά σηματοδοτεί μια πολιτική καταστολής που αύριο θα εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο. Είμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Δεν υποχωρούμε. Δημιουργούμε αυτό το συμβολικό δρόμενο σκεπάζοντας τα έργα που δημιούργησαν παλαιότεροι καλλιτέχνες οικαστικοί, καταγγέλλοντας αυτή την πολιτική απέναντι στην τέχνη που δίνει σήμερα στον κόσμο αντί για τέχνη σκουπίδια και σαπουνόπαιρες. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα συνεχίζουμε έναν αγώνα, αλλά θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο εδώ. Γεια σας.